Εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο και σε αυτό το γύρο. Πάω στο Θοδωρή που θέλω να μας πει την άποψή του για τις φώκες μονάχους και τον κίνδυνο αφανισμού τους. Παρακαλώ, Θοδωρή. Πολύ σημαντικός ο κίνδυνος. Πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Μισό λεπτό όμως. Θα μας πείτε για τις φώκες καρέτα-καρέτα και για τις χελώνες μονάχους. Θα προτιμούσα να τα πούμε με τη σωστή ονομασία αυτή τη φορά. Να πούμε για τις χελώνες καρέτα-καρέτα και τις φώκες μονάχους. Απαράδεκτος. Α, μόνο σας το λέτε. Ναι, βέβαια. Ξαναπείτε το δυνατά. Απαράδεκτος. Ακόμα μια φορά. Απαράδεκτος. Μπορείτε εσείς να πείτε όμως shame, shame, σαν το Game of Thrones. Πάμε μαζί. Χρήστο, γιατί δεν το λες, είσαι χαλαρός. Ξεχάστηκα, είμαι χαλαρός. Τώρα, μισό λεπτό. Θοδωρή. Απαράδεκτος. Πάμε. Shame. Ξεκούρδιστη η χοροδία. Λοιπόν, ο Θοδωρής ήρθε από... Από τον Πειραιά. Και ασχολείται με... Είμαι εκπαιδευτικός. Σε τι τάξη? Φέτος είμαι σε πρωτάκια. Σας συμπαθούν οι μαθητές σας, Θοδωρή? Ναι, εντάξει, αγαπιόμαστε. Ελπίζω να τους μαθαίνετε σωστά. Περί φώκειας μονάχους. Και εγώ το ελπίζω. Ναι. Δεν ξέρω, είμαστε σίγουροι, παιδιά, τι λέτε οι υπόλοιποι. Ο Θοδωρής ήρθε για να περάσει καλά. Ναι. Πώς περνάτε καλά, Θοδωρή? Γελώντας, απολαμβάνοντας εδώ τη διαδικασία. Είναι μια χαρά, πολύ ωραία. Γιατί τη Μαρία? Γιατί έχει δώσει λάθος απάντηση και νομίζω ότι πρέπει να φύγει. Πολλές απαιτήσεις όμως έχετε από τη Μαρία που... Της έπεσε και αθλητική ερώτηση. Γιατί γίνεται δάσκαλος? Αυτό θα γινόμουν. Ή παιδαγωγικό ή νομική. Πέρασα παιδαγωγικό και μάλιστα. Τώρα βγάζω και τη νομική. Για να δούμε πώς θα τα πάτε δάσκαλοι.